και θα δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος του χρόνου θα είναι αντίπαλος του Άρη. Ο λόγος στον Αντώνη Τουτζιέρα. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα σε δούμε του χρόνου στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ναι, εδώ και δύο μέρες κατέβηκα Αθήνα, τα βρήκαμε τους ανθρώπους, πέρασα το νόμο συμβόλαιο και ανακοινώθηκα. Από Δευτέρα ξεκινάμε, στα Βάσανα. Στα Βάσανα, είναι μια ομάδα, ο Απόλλωνας Σμύρνης, ο οποίος βλέπουμε κινείται αρκετά και έχει κάνει ήδη αρκετές κινήσεις για τα δεδομένα της κατηγορίας και το λέω ότι με το δεδομένο, ξέρεις και εσύ Αντώνη, το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει αρκετά αργότερα της Football League. Ναι, σίγουρα, ξεκάθαρο στόχος της ομάδας είναι η άνοδος, γι' αυτό και οι άνθρωποι κινήθηκαν νωρίς. Κλείσανε πολύ καλούς παίκτες για την κατηγορία. Και από εκεί και πέρα είναι στα πόδια των ποδοσφαιριστών στο τεχνικό επιτελείο για να καταφέρουμε να κάνουμε το στόχο πραγματικότητα. Πάντως φαίνεται, Αντώνη, ότι είναι μια ομάδα ο Απόλλωνας Σμύρνης, ο οποίος αποτελεί ένα προορισμό για τους ποδοσφαιριστές σε δύσκολες εποχές πλέον στη Football League. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία, από όσο γνωρίζουμε, οικονομικά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Ναι, σίγουρα, και στις μέρες μας αυτό είναι το πρωτεύον. Είναι μια ομάδα πολύ οργανωμένη. Οι άνθρωποι εκεί, ό,τι σου πούνε, θα σου το δώσουν. Κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια. Κάθε χρόνο είναι από τις ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν στη δεύτερη εθνική κατηγορία και ελπίζω φέτος να είναι η χρονιά μας. Ένα πρωτάθλημα το οποίο φυσικά θα έχει και τον Άρη, θα έχει και τον Όφη, μια ακόμη ιστορική ομάδα. Πώς το περιμένεις το πρωτάθλημα της Football League του χρόνου? Θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Ελπίζω να είναι καλύτερο από το περσινό, γιατί με τις ομάδες οι οποίες αποχώρησαν πέρυσι ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω ότι αλλοιώθηκε εν μέρει το πρωτάθλημα. Πιστεύω να είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Σίγουρα ο Άρης είναι το μεγάλο όνομα. Εντάξει, αλλά ειδικά σε αυτήν την κατηγορία θεωρώ ότι δεν παίζουν τόσο πολύ οι φανέλες όσο οι παίχτες μέσα στον αγωνιστικό, γιατί όπως ξέρετε και εσείς είναι ένα πρωτάθλημα δύσκολο, σε δύσκολα γήπεδα και ειδικά το χειμώνα που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι και τόσο καλές, μέσα λάσπες και αυτά, οπότε θεωρώ ότι όποια ομάδα ξεκινήσει καλά και βάλει γερές βάσεις από την αρχή θα είναι και αυτή που θα βγει. Σίγουρα και ο Άρης και ο Όφη και ο Απόλλωνας, θεωρώ και τα Τρίκαλα, είναι οι τέσσερις ομάδες οι οποίες, όπως φαίνουν τα πράγματα, θα παλέψουν για τις δύο πρώτες θέσεις. Ναι, δηλαδή πάμε για ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, λες, στην επόμενη σεζόν, αυτές οι ομάδες και όλες οι υπόλοιπες να βράζουν στο ίδιο καζάνι? Συνήθως η Β' Εθνική έτσι είναι 4-5 ομάδες οι οποίες και τη Λαμία θα βάλω μέσα, είναι μια εντάξει, είναι καλή ομάδα η οποία κινείται καλά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Συνήθως όμως το πρωτάθλημα της Βιεθνικής έτσι είναι, έτσι ήταν και πέρυσι, είναι 4-5 ομάδες οι οποίες χτυπιούνται μεταξύ τους και οι υπόλοιπες οι οποίες μετά παλεύουν για μια άνετη παραμονή. Βέβαια παίζει ρόλο, όπως πολύ σωστά νομίζω επισήμανες πριν από λίγο, και το οικονομικό, γιατί αρκετές ομάδες σκάνε που λέμε στην πορεία, οικονομικά άλλες εγκαταλείπουν. Υπάρχει παρότι ο φόβος δηλαδή για κάποιες ομάδες να μην τη βγάλουν τη χρονιά. Σίγουρα ναι, αυτό είναι και το άσχημο, γιατί οι επαγγελματίες παίχτες μένουν όπως και πέρυσι, μήκαν στον δρόμο Γενάρη μήνα. Ελπίζω αυτό να διορθωθεί και οι ομάδες οι οποίες θα αρχίσουν να είναι και αυτές που θα τελειώσουν το πρωτάθλημα. Εσύ αγωνίστηκες στον Άρη το 2014, όταν ο Άρης ήταν ακόμη στη Super League, τον έζησες δηλαδή, έστω και στα τελευταία του στη Super League. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήθελες να παραμείνεις, δεν είχες πρόβλημα να παραμείνεις και την επόμενη σεζόν, έτσι δεν είναι? Εντάξει, καταρχήν ήταν μεγάλη μου τιμή που αγωνίστηκα σε αυτή τη μεγάλη ομάδα και έπαιξα μπροστά στον κόσμο του Άρη. Εντάξει, είμαστε ανάτηση εκείνη τη χρονιά με όλα αυτά που είχαν γίνει, η ομάδα υποβιβάστηκε στη Β. Ακολούθησε, όπως θυμάσαι, και σε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για όλους. Είμαστε την μέρα στη Β, την άλλη στη Γ. Εντάξει, μετά ήρθε ο κ. Καλατζίδης. Εντάξει, θεωρώ σωστό να μην συνεχίσω. Δεν κρατώ κακία σε κανέναν, η ζωή συνεχίζεται και ποτέ δεν ξέρεις, κάποια στιγμή ίσως ξαναφορές το φάνημα του Άρη. Ναι, δεν σε πήραν και τα με χρόνια τρόπο. Ναι, έφυγα με καλό τρόπο. Τίμησα, πιστεύω, την ομάδα του Άρη. Παρακολουθώ τις εξελίξεις. Εύχομαι τα καλύτερα. Μακάρι ο Απόλλωνας και ο Άρης θα είναι δύο ομάδες που θα ανέβουν την νέα αγωνιστική χρονιά. Χέρι-χέρι που λέμε. Ναι. Μακάρι από το στόμα σου και στο Θεό τα αυτή. Πάντως, πέρυσι εσύ είχες έτσι μια δύσκολη χρονιά. Ξεκίνησες με Ολυμπιακό Βόλου με τις γνωστές συνέπειες. Μετά συνέχισες στο Πανθρακικό που και αυτός φαινόταν από τα μέσα της σεζόν ότι θα υποβιβαζόταν. Το μόνο κέρδος, αντιλαμβάνομαι, ότι ήταν οι συμμετοχές, οι εμπειρίες που πήρες.
Σίγουρα τα πράγματα όταν πήγαμε στον Βόλο ήταν αλλιώς. Κάναμε μια καλή ομάδα για να χτυπήσουμε την άνοδο. Φέραν οι άνθρωποι πολύ καλούς παίχτες. Εντάξει, υπήρχαν κάποια χρέη τα οποία και εφόσον οι άνθρωποι είδαν ότι η ομάδα ήταν λίγο δυσβάσταχτα, θεώρησαν ότι ήταν σωστό η ομάδα να διαλύσει. Μετά βρήκα την ομάδα του Παφρακικού, έπαιξα σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια από τότε που πήγα. Εντάξει, είναι εμπειρίες, είμαι ακόμα 22 χρονών, συλλέγω εμπειρίες και γίνομαι καλύτερος μέρα με τη μέρα και χρονιά με τη χρονιά. Εντάξει, την αγάπη σου φυσικά και για τη Λάρισα ποτέ δεν την έχεις κρύψει, γιατί είσαι γέννημα θρέμα εκεί της περιοχής. Η Λάρισα φέτος θα είναι στη Σούπερ Λίγκα και νομίζω ένας από τους πολύ καλούς σου φίλους και θα μαθαίνεις νέα. Ο Νίκος Ογκόλιας θα φοράει τη φανέλα της. Ναι. Ένας ακόμη πρώην παίκτης του Άρη. Σίγουρα η Λάρισα είναι η ομάδα που ξεκίνησα, όπως όλοι έτσι και όπως όλοι οι άνθρωποι ξεκινάνε από κάπου, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Έτσι και εγώ, εντάξει, είναι ένα ξεχωριστό σημείο στην καρδιά μου, έχει αυτή η ομάδα. Σίγουρα έμαθα για τον Νίκο, μιλάμε κάθε μέρα σχεδόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσει μόνο της ΕΡΛ. Εντάξει, του εύχομαι τα καλύτερα. Πέρασε και αυτός δύσκολα στην καριέρα του μέχρι στιγμής και ελπίζω να δικαιωθεί. Αντώνη, ευχηθούμε καλή επιτυχία. Μακάρι, όπως λες, να είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης και ο Άρης οι δύο ομάδες σε ένα πρωτάθλημα που θα είναι ανταγωνιστικό, πολύ πιο ανταγωνιστικό από την φετινή σεζόν. Το ξέρεις εσύ καλά, το ζεις και με τον Πιερικό, αν δεν κάνω λάθος, και την προπέρσινη σεζόν. Έτσι, ναι. Και νομίζω ότι σου ταιριάζει κιόλας με τα αγωνιστικά σου χαρακτηριστικά το πρωτάθλημα της Football League, που πάει περισσότερο στη δύναμη. Εντάξει, ναι, εντάξει. Θεωρώ πλέον ότι και με τις εμπειρίες που έχω, ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο αγωνιστικά πιστεύω ότι το έχω. Είναι στα μέτρα μου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν φιλοδοξίες και στόχος μου είναι χρόνο με το χρόνο να ανεβαίνω όσο υψηλά γίνεται και να αγωνίζομαι στη πιο μεγάλη κατηγορία. Εντάξει, δεν κατέστη δυνατό. Είμαι σε μια ομάδα πολύ καλά οργανωμένη που έχει στόχο την άνοδο και εύχομαι να βγούμε όπως είπε χέρι και του χρόνου να είναι στη Super League με τον Απόλλωνα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, υγεία πάνω απ' όλα και με το καλό να σε δούμε και στη Θεσσαλονίκη τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Αντώνη.